Για τη σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο μίλησε ο Σπύρος Παπαδόπουλος σε συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Μαρίνα Τσικλιτήρα και την εφημερίδα Real News. Ο αγαπητός παρουσιαστής και ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο της ζωής του όπου η αγωνία φόλιασε στην ψυχή του και οι σκέψεις του ήταν γύρω από τα αγαπημένα του πρόσωπα στο ενδεχόμενο της τελευταίας του πνοής. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος στη συνέντευξή του δεν δίστασε να μιλήσει για τον φόβο που βίωσε εκείνες τις μέρες. Έχετε πει ότι η σοβαρή περιπέτεια με την υγεία σας δεν σας άλλαξε οπτική. Υπάρχει κάτι που φοβάστε? Τι να πω. Για το γιο μου φοβάμαι, για τους φίλους μου, τους ανθρώπους μου. Για εμένα δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν ξέρω πώς έχω γίνει έτσι. Όχι, πάντα έτσι ήμουν. Κυνικός, πώς να το πω. Ανέστητος. Τότε είχα πει, ήρθε άραγε η ώρα μου. Μάλλον ήρθε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι άνθρωποι. Τελειώνουν. Άμα δεν τελειώσουμε, όμως, προχωράμε. Δεν θα ασχολούμαστε τώρα με τον κάθε καρκίνο.